Αγαπητοί τηλεθεατές, ξεκινάμε λοιπόν. Ξεκινάμε. Αγαπημένοι παρουσιαστές. Λοιπόν, το πρώτο βήμα στην Άγκυρα με τον Γεραπετρίτη Χφιντάν είναι και το θέμα της εφημερίδας Χουριέτ, όπου αναφέρει ότι θα γίνει συνάντηση των δύο υπουργών εξωτερικών μετά τη συνάντηση μεταξύ του Τούρκου Προέδρου και του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βίλνιους. Mm-hmm. Εδώ βλέπετε, θα δείτε και εδώ το σχετικό δημοσίευμα πιο μεγάλο που αναφέρει και λέει ότι ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών θα επισκεφθεί την Άγκυρα. Εδώ χαρακτηριστικά τονίζει πως οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών θα προετοιμάσουν μάλλον την συνάντηση των δύο ηγετών στη Σύνοδο του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Σεπτεμβρίου. Υπενθυμίζει τις δηλώσεις του κ. Γεραπετρίτη ότι καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια καλύτερη επαφή μεταξύ των δύο πλευρών. Με συγχωρείτε, έπεσε η εφημερίδα μου, πάω να τη μαζέψω. Ναι, παρακαλώ, άλλη εφημερίδα. Ναι. Όπως η εφημερίδα Μιλιέτ. Θα σας δώσουμε και το ρεπορτάζ, αλλά σας λέω πρώτα απ' όλα το τι λένε στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Συνεχίζεται η διαδικασία του διαλόγου στο Αιγαίο, αναφέρει χαρακτηριστικά. Λέει ότι οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών θα προετοιμάσουν και τη συνάντηση Ερντογάν Μητσοτάκη, αλλά και το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στους επόμενους μήνες στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Εντάξει, Οκτώβριος νομίζω είναι. Εγώ προσωπικά, έτσι όπως έχω καταλάβει, μιλώντας με τους Τούρκους αξιωματούχους, Οκτώβριος αποκλείεται. Πάμε εγώ για το βλέπω μετά, για Δεκέμβριο ή αρχές Ιανουαρίου του 2024. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι δύσκολο να γίνει αυτό τόσο γρήγορα, γιατί χρειάζεται μια προετοιμασία. Αυτή η προετοιμασία κάνει. Επίσης, υπενθυμίζει ότι και η Τουρκία και η Ελλάδα έχουν ακυρώσει ασκήσεις, στρατιωτικές ασκήσεις στα πλαίσια του καλού κλίματος. Και αυτό που καταλαβαίνουμε ότι η επίσκεψη του κ. Γεραπετρίτη θα ανοίξει μια νέα εποχή. Όχι, δεν είναι μια νέα εποχή. Η εποχή δεν μπορεί να ξεκινήσει νέα εποχή, αλλά θα γίνει το πρώτο βήμα για μια νέα προσπάθεια. Και η προσπάθεια αυτή, όπως καταλαβαίνουμε, επειδή έχουν γραφτεί στον ελληνικό τύπο όλο το καλοκαίρι αυτά τα θέματα, μήπως πάει κάποια ζητήματα ελληνοτουρκικών διαφορών, δηλαδή τη υφαλοκρηπίδα προς τα διεθνή δικαστήρια. Πάντως, Μανώλη, από ό,τι καταλαβαίνουμε, οι Τούρκοι συνάδελφοι εκεί στις εφημερίδες θετικά το πάνε το θέμα, ειδησιογραφικά, θετικά, ενημερωτικά. Δεν αφήνουν κάποιες αιχμές δηλαδή. Το κρατάνε το θετικό. Κρατάνε αυτό το καλό κλίμα που έχει δημιουργηθεί, έτσι. Ναι. Από τη συνάντηση εννοώ Μητσοτάκη Ερντογάν. Παραμένει αυτό. Όταν η εντολή των δύο ηγετών είναι προς αυτήν την κατεύθυνση, δηλαδή τα προβλήματα παραμένουν εκεί, έτσι. Ούτε προφανώς. Η μία χώρα έχει υποχωρήσει, ούτε η άλλη από τις θέσεις της. Το ζήτημα είναι πρώτα απ' όλα να τηρηθούν κάποια δεδομένα, έτσι ώστε να μην υπάρχει ένταση. Ναι, ναι. Έτσι. Εδώ βγήκε το Αμπντούρ Χαμίτ Χαν. Με μεγάλη προσοχή στέκεται το γεωτρύπανο σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Μάλιστα. Δεν πάει παραπέρα, γιατί αν πάει παραπέρα, πάμε σε άλλα δεδομένα. Άρα και η Τουρκία προσέχει αυτή την περίοδο. Οι Υπουργοί Εξωτερικών και ο κ. Χακάν Φιντάν υπερδραστήριο αυτή την περίοδο για την τουρκική εξωτερική πολιτική. Αυτό παρατηρήσαμε από την Ουκρανία στο Ιράκ. Το βλέπουμε. Κρατάμε πάντως. Ναι, μεν. Κρατάμε πάντως, Μανώλη μου, ότι οι δύο, Γεραπετρίτης και Φιντάν, θα συζητήσουν ουσιαστικά. Δεν θα είναι ένα ραντεβού έτσι για λίγο τσάι και συμπάθεια να κρατάμε χαμηλά τους τόνους. Ναι, 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 σωστά. Νομίζω έχουν συζητήσει ήδη και τηλεφωνικά. Εγώ καταλαβαίνω. Μάλιστα. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να. Το τέτα τέτ είναι και για να δείξουν το καλό κλίμα. Ήδη και μεταξύ των δύο πλευρών υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας. Και όχι μόνο μεταξύ Φιντάν και Γεραπετρίτη, αλλά γίνονται προετοιμασίες. Το καλό κλίμα φαίνεται. Θα δούμε και τι θα προκύψει από τη συνάντηση αυτή. Εγώ βλέπω πάντως ότι ο Ερντογάν συνεχίζει να αναπολύει μεγαλεία στις τοποθετήσεις του. Για δώσε μας έτσι μια αίσθηση πριν πάμε στο διάλειμμά μας. Κοιτάξτε, επειδή ήταν η επέτειος από τη μάχη του Μαντζικέτ το 1071, η νίκη εναντίον της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, και βεβαίως ο Τούρκος Πρόεδρος προσπαθεί να τονώσει το ηθικό του τουρκικού λαού, επειδή και ο πληθωρισμός έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Mm-hmm. Από την άλλη όμως προσπαθεί να υπενθυμίσει ότι το έθνος του, έτσι όπως δήλωσε και στη ομιλία του, είχε φτάσει μέχρι και τις φύλες της Βιέννης. Μάλιστα. Και βεβαίως αναφέρει ότι απήγγειλε και ένα ποίημα λέγοντας ότι ο τελευταίος στρατός του Ισλάμ είναι αυτός, ότι ζήτησε από τον Θεό να βοηθήσει να έρθει η νίκη κτλ. Εντυπωσιακή ομιλία δηλαδή, με πολλά μηνύματα τα οποία μπορεί να ερμηνευθούν από τους αρμόδιους.